Αγόρια, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Αρώνη, καλή σας μέρα. Καλημέρα, χρόνια καλημέρα. Πολλά σας εύχομαι και καλή δύναμη στο έργο καταρχήν, το οποίο είναι δύσκολο. Και χρόνια πολλά σε όλους που μας ακούνε. Ευχαριστούμε για τις ευχές ιδιαίτερες, γιατί όντως χρειάζεται αρκετή δύναμη για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα στο χώρο που εργαζόμαστε. Mm-hmm. Αν και αν το δούμε λίγο έτσι πιο ανοιχτά, το μυαλό μας ανοιχτό, είναι σαν να έχουμε την οικογένειά μας. Έτσι. Είναι μια δεύτερη οικογένεια, mm-hmm. που αν μετρήσουμε τις ώρες που είμαστε εδώ, σχεδόν είμαστε περισσότερες ώρες στην εδώ οικογένεια από ότι στην άλλη mm-hmm. οικογένεια, στο σπίτι μας. Μάλιστα. Δώστε μας μια εικόνα, ίσως επειδή είναι, βέβαια οι γεραπετρίες γνωρίζουν την Παιδόπολη, έτσι, ναι. Δεν το συζητώ, και μάλιστα ξέρω ότι και πολλές οικογένειες βοηθούν και στηρίζουν το έργο με όποιο τρόπο μπορούν της Παιδόπολης, αλλά δώστε μας μια εικόνα για αυτή τη δομή, πόσα παιδιά έχει, πώς τα βγάζετε πέρα και πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε. Πολλά τα ερωτήματα θα προκύψουν κι άλλο. Και άλλα, ναι. Στην πορεία. Καταρχήν, διοικητικά mm-hmm. ανήκουμε στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης. Mm-hmm. Είμαστε ένας φορέας 7 προνοιακές μονάδες, παραρτήματα όπως λέγονται τώρα, σε όλη την Κρήτη. Mm-hmm. Μία διοίκηση, η οποία είναι στο Ηράκλειο. Έχουμε βέβαια την ιδιαίτερη ευτυχία να είναι Λασιθιώτης ο πρόεδρος, mm-hmm. Σταύρος ο Καναβάκης και ο αναπληρωτής πρόεδρος ο Κωστής ο Πιταροκύλης, ο γιατρός από τον Άγιο Νικόλαο. Είναι δικοί μας άνθρωποι, δηλαδή από εδώ, από το Λασίθι. Οπότε αυτό μετράει πολύ στην όλη αντιμετώπιση. Ονομαζόμαστε πλέον Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Λασιθίου. Mm-hmm. Εμείς λέμε και πρώην Παιδόπολη, το βάζουμε σε παρένθεση mm-hmm. όπου μπορούμε, γιατί mm-hmm. έτσι μας ξέρει ο κόσμος. Μας ξέρει ο κόσμος, σωστά. Φιλοξενούμε εδώ αυτή τη στιγμή 26 αγόρια. Mm-hmm. Μόνο αγόρια παίρνει η δομή μας. Mm-hmm. Όπως αντίστοιχη δομή υπάρχει στα Χανιά με αγόρια mm-hmm. και με κορίτσια είναι στο Ηράκλειο, στον Πόρο, mm-hmm. το Φιλέον. Mm-hmm. Έχουμε 26 αγόρια από 7 έως 27 χρόνων, από 5 μπορούμε να πάρουμε μέχρι 18 και μέχρι να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Οπότε έχουμε από 7 αυτή τη στιγμή μέχρι 27 χρόνων φοιτητές mm-hmm. και παιδιά τα οποία θέλουν να προχωρήσουν για μεταπτυχιακό. Δηλαδή, έτσι, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι. Έχουμε 26 αγόρια τώρα, η ηλικία είναι από νηπία, 7 έως 27. Έτσι, από παιδική λοιπόν μέχρι άντρες. Έτσι. Υπάρχει έτσι, κάποιος χρονικός περιορισμός για το ηλικιακό, όχι. Αρκεί να είναι αγόρια, λέει, αν το έχω καταλάβει. Ο νόμος μας λέει μέχρι 18. Mm. Ναι. Αλλά πρέπει να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Ναι, σωστά. Είτε είναι το γυμνάσιο, το mm-hmm, λύκειο, mm-hmm. Γιατί και κάποια παιδιά μας έρχονται σε μεγάλη ηλικία χωρίς να έχουν πάει καν στο δημοτικό, mm-hmm, έτσι. Mm-hmm. Και πρέπει να βρούμε τρόπο να τα στηρίξουμε μαθησιακά, mm-hmm. Εκπαιδευτικά, και άλλα παιδιά τα οποία προχωράνε, συνεχίζουν τις σπουδές τους στο πανεπιστήμιο. Μάλιστα. ΤΕΗ, Πανεπιστήμιο, η ΕΚ, σε άλλες σχολές πέραν του λυκείου. Μάλιστα. Ξαναγυρίζουν όμως τη φωλίτσα εκεί, αν καταλαβαίνω σωστά. Έτσι έχουν δηλαδή το εδώ σημείο είναι αναφοράς. Το θέμα μας. Πήγαμε, προχωρήσαμε σε πολύ στο επόμενο στάδιο που είναι η αποϊδρυματοποίηση. Θέλουν να ξαναγυρίσουν. Mm-hmm. Γιατί νιώθουν πλέον όταν μεγαλώσουν τα παιδιά και βγουν προς τα έξω, mm-hmm. βλέπουν ότι προστασία έχουν κυρίως από εμάς. Mm-hmm. Δεν έχουν που να πατήσουν. Μάλιστα. Φεύγοντας από εδώ, από τη δομή, δεν έχουν που να πατήσουν. Οπότε εδώ βρίσκουν προστασία και προσπαθούν με κάθε τρόπο να ξαναγυρίσουν. Γι' αυτό λοιπόν ένα σημαντικό κομμάτι από εμάς που το δουλεύουμε σιγά σιγά είναι η αποϊδρυματοποίηση. Mm-hmm. Να βγουν έξω, mm-hmm. να βγουν στην κοινωνία, να πατήσουν στα πόδια τους. Mm-hmm. Τους στηρίζουμε βέβαια, έχουμε ένα
ένα οίκημα μέσα στον περίβολο αλλά εκτός του κεντρικού κτηρίου, όπου εκεί φιλοξενούμε παιδιά, είναι σαν ξενώνας. Θέλει βέβαια επισκευές, θέλει, θα το βάλουμε αν τα καταφέρουμε στο επόμενο ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Για λοιπόν, να είναι πιο ανθρώπινο. Ναι. Εντάξει, και στηρίζουμε έτσι τα παιδιά στην επόμενη φάση, αλλά είμαστε πολύ πίσω ακόμα τώρα, δεν έχουμε πει τα πιο μπροστινά. Έτσι, σωστά. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά τώρα, κύριε Ρόνη, είναι από, δηλαδή, από ποιες οικογένειες, τι οικογένεια είναι, ορφανά, πώς να το πω τώρα. Είναι... Έχουμε και την περίπτωση ορφανού, μία περίπτωση. Γιατί δεν έχει γονείς, δηλαδή. Πολλοί το λένε ορφανοτροφείο, το λένε οικοτροφείο. Τα προβλήματα είναι κοινωνικο-οικονομικά και οικογενειακά. Όταν μια οικογένεια δεν μπορεί να μεγαλώσει το παιδί της, μπορεί να έρθει εδώ να πει πάρτε το. Μάλιστα. Έχουμε και αυτή την περίπτωση. Έχουμε και αυτή την περίπτωση. Επίσης έχουμε άλλα προβλήματα σοβαρά μέσα στις οικογένειες, όπου τα παιδιά δεν μπορούν να μείνουν μέσα. Αυτό το κρίνει ο αρμόδιος εισαγγελέας. Και με κάποια εισαγγελική εντολή μας έρχεται το παιδί εδώ για να το προστατεύσουμε. Μάλιστα, είτε πρόκειται, ας πούμε, για οικογενειακή βία, είτε για κάποιες άλλες... Για διάφορους λόγους, δεν είναι η ώρα τώρα. Λέμε τώρα παράδειγμα για να καταλαβαίνει και ο ακροατής μας. Έρχονται, ο εισαγγελέας διατάσσει την φύλαξη από εσάς. Ναι, την προστασία από εμάς. Είναι από την Κρήτη τα 26 αγόρια που έχουμε τώρα στην Παιδόπολη. Από τα Βαλκάνια. Γενικότερα. Από όλα τα Βαλκάνια, από Κρήτη μέχρι και χώρες των Βαλκανίων. Από όλη την Ελλάδα, από διάφορα μέρη δηλαδή. Εφόσον ζουν μέσα στην Ελλάδα και υπάρχει λόγος το παιδί να προστατευτεί, ο αρμόδιος εισαγγελέας με την κοινωνική υπηρεσία εκεί της περιοχής ψάχνουν να βρουν την κατάλληλη δομή που θα δεχτεί κιόλας το παιδί, που θα μπορέσει να δεχτεί το παιδί, γιατί είμαστε περίπου στα όριά μας. 26 αγόρια, άρα καταλαβαίνω ότι δεν μπορούν να χωρέσουν άλλα παιδιά. Εάν χώρους έχουμε, χωρούν πολλά παιδιά. Το θέμα είναι το προσωπικό που θα προστατεύσει τα παιδιά. Γιατί δεν είναι μονάχα να το λέμε στα χαρτιά, έτσι. Πρέπει να γίνεται και στην πραγματικότητα. Όταν λέμε προστασία, πώς θα προστατεύσουμε το παιδί. Όταν δεν έχουμε επιμελητές, όταν δεν έχουμε ειδικό προσωπικό μέσα, ειδικούς επιστήμονες να στηρίξουν τα παιδιά στις διάφορες ανάγκες τους. Κάνουμε προσπάθειες και έχουμε βέβαια με συμβάσεις προσωπικό με διάφορες μορφές. Κάτι βέβαια που δεν είναι επιθυμητό, οι συμβάσεις σε κόντρα με τη μονιμότητα, γιατί έχουμε ένα θέμα εκεί. Το παιδί πώς θα μπορέσει να νιώσει ασφάλεια όταν βλέπει ένα ψυχολόγο για ένα διάστημα, για 5-6 μήνες ανοίγεται, μιλάει μαζί του και μετά από λίγο καιρό θα φύγει αυτός και θα έρθει ένας άλλος και πρέπει να ξανανοίξει πάλι αυτός ο κύκλος. Αυτά τα πράγματα είναι φοβερά. Οπότε θέλει μια σταθερότητα. Βέβαια, θέλουμε μια σταθερότητα, μια μονιμότητα στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και γενικότερα σε όλο το προσωπικό που υπάρχει εδώ μέσα. Φανταστείτε ότι εδώ στη δομή τη δικιά μας είναι μονάχα δύο μόνιμοι υπάλληλοι της δομής, της Παιδόπολης. Μάλιστα. Ένας διοικητικός και ένας μάγειρας. Οι υπόλοιποι είμαστε 4 από το θεραπευτήριο που έχουμε έρθει να στηρίξουμε, 3 επικουρικοί και με χρηματοδότηση από τα κρατικά λαχεία άλλα 4 άτομα προσωπικό. Αυτοί είμαστε. Μάλιστα. Όταν θα έπρεπε να εργάζονται εδώ μέσα γύρω στα 30 άτομα. Άστε, 30. Έτσι. Πολύ μόνιμοι. Ναι. Έχει τεράστια διαφορά. Ναι. Εδώ μιλάμε για 26 παιδιά διαφορετικών 26 ηλικιών και διαφορετικών αναγκών, έτσι. Βέβαια, είτε βέβαια σε ψυχοσύνθεση τέλος πάντων, είτε γιατί σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Τώρα, μαθήματα εκεί, πάνε στα σχολεία, την καθημερινότητά τους, παρακολουθούν, πώς είναι. Ναι, παρακολουθούν τα μαθήματά τους στα δημοτικά εδώ της Νεαπόλεως, δημοτικά, στο γυμνάσιο, στο ΕΠΑΛ, και στον Άγιο Νικόλαο, στο ΕΠΑΛ λόγω ειδικότητας θέλουμε παιδί. Στο ειδικό σχολείο έχουμε κάποια παιδιά και τα στέλνουμε στον Άγιο Νικόλαο.
Και επίσης έχουμε και τρία παιδιά που τα στέλνουμε στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας στον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα. Έχουμε από όλες τις βαθμίδες και έχουμε βεβαίως και τους φοιτητές οι οποίοι είναι εκτός, είναι στις πόλεις τους και τους υποστηρίζομαι από εδώ. Κυρίως οικονομικά και σε διάφορες ανάγκες που έχουν. Το σημαντικό βέβαια είναι η υποστήριξη εδώ των παιδιών της σχολικής δραστηριότητας. Ναι. Δηλαδή όταν τα παιδιά πρέπει να διαβάσουν, ξέρουμε στο σπίτι μας τι πρέπει γίνεται. Να κάτσουμε να το πρέπει να κάτσουμε τέλος κάποιος πάντων. Να τα διαβάσει. Ναι. Φανταστείτε ότι είχαμε μία παιδαγωγό η οποία πήρε μετάταξη, έφυγε, γιατί η οικογένειά της ήταν στην άλλη μεριά της Ελλάδας, βόρεια. Δεν μπορούσε άλλο να μένει η γυναίκα εδώ. Και τώρα δεν έχουμε παιδαγωγός εδώ μέσα και νομίζω ζητούσατε να δώσει έτσι βασικές γνώσεις. Και ζητούσατε εθελοντές κάποια στιγμή, μια ανακοίνωση. Ναι, κάναμε ένα άνοιγμα σε εθελοντές. Ευτυχώς έχουν έρθει αρκετοί εθελοντές. Σε διάφορες ειδικότητες από δάσκαλοι αλλά και καθηγητές που βοηθούν αρκετά τα παιδιά. Πάντα βέβαια οι ανάγκες δεν καλύπτονται πλήρως, αλλά τα καταφέρουμε. Και βέβαια εθελοντές μας έρχονται όχι μόνο για αυτό, για το διάβασμα, αλλά και για διάφορες δραστηριότητες, να πάρουν τα παιδιά να τα μετακινήσουν. Δεν έχουμε οδηγό. Μάλιστα. Και όσο μπορούμε. Δεν έχετε το ένα, δεν έχετε το άλλο. Έχουμε δηλαδή το αυτοκίνητο και έρχεται ο οδηγός από το θεραπευτήριο κάποιες φορές, από τον Άγιο Νικόλαο και μας εξυπηρετεί. Έχω πάρει και εγώ άδεια, κάνω και αυτό το πράγμα. Αλλά έχουμε και εθελοντές οι οποίοι από μοναχοί τους έρχονται και μας εξυπηρετούν σε αυτό, να πάρουν τα παιδιά να τα μετακινήσουν με δικό τους όχημα. Είναι όλα αυτά βέβαια μέσα με την επικινδυνότητά τους πάντα, έτσι. Έτσι. Τα αναλαμβάνουν να τα πάνε στις δραστηριότητες τις διάφορες εξωσχολικές. Ναι, όπως ξέρει και όπως δηλαδή λειτουργείται. Όπως μια οικογένεια που ακριβώς πάει στο σχολείο, που πρέπει να διαβάσει, να ελέγξει αν έχει διαβάσει, αν δεν θα το βοηθήσει, που το τρέχει στις εξωσχολικές του δράσεις κλπ. Δηλαδή, να φανταστεί τώρα ο κόσμος ότι αυτό πρέπει να γίνεται και τα 26 παιδιά που φιλοξενείται βέβαια, εκεί, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Μάλιστα, με όποιες δυσκολίες. Και να έχουμε στο μυαλό μας μέσα και τα 26 παιδιά. Έτσι, και τα 26. Είναι. Δεν γίνεται να πούμε, εντάξει, αυτόν άστον τώρα. Γιατί. Είναι όταν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, με ζωές, αλλάζουν πολύ τα πράγματα. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η καθημερινότητα. Μια καθημερινότητα όπως είναι και μια, τέλος πάντων, μια η καθημερινότητα οικογένεια. Μιας οικογένειας. Αλλά τώρα, είναι μια οικογένεια με 26 αγόρια. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι. Ναι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έχουμε από 7, είπατε, μέχρι και εφηβεία, οπότε αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει, έτσι. Με τις συγκρούσεις τους, με τα καπρίτσια τους, έτσι. Με όλες τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχει ηλικιακά ένα παιδί, σταθμίζοντας πάντοτε και τους άλλους παράγοντες, το Γολγοθά που κουβαλάνε στην πλάτη τους. Το λόγο που ήρθαν εδώ μέσα. Μάλιστα. Αυτό δεν πρέπει να το βγάζουμε έξω, έτσι. Όχι για να παίρνουν μία πρημοδότηση, ας πούμε, απλά, αλλά εντάξει, να ξέρουμε ότι τα παιδιά αυτά κουβαλάνε ένα φορτίο. Και μεγάλο, μάλιστα, και έτσι είναι, τι να πω τώρα, από τη στιγμή που μου λέτε ότι πάνε 30 χρονών, κάνουν μεταπτυχιακά και ξαναγυρίζουν στη Φωλίτσα, αυτό σημαίνει ότι νιώθουν ασφάλεια, έτσι, εκεί στο χώρο, κυρία Ρόνη. Τώρα, αυτή είναι η καθημερινότητα των παιδιών που φιλοξενούνται. Οικονομικά, πώς υπάρχει χρηματοδότηση, τα βγάζετε πέρα, έχουν αυτά που χρειάζονται τα παιδιά? Και θέλω να μιλήσουμε και για το πρόγραμμα αναδοχής, έτσι να το ξέρει ο κόσμος ότι μπορεί να συμβάλλει και με άλλο τρόπο. Είναι ένα, όχι υιοθεσία, αναδοχή, θα την πούμε και αυτή τι είναι ακριβώς. Για πάμε. Και, και για τα δύο μπορούμε να μιλήσουμε. Και για υιοθεσία και για αναδοχή. Το πρώτο που είπαμε, τα οικονομικά,
Είναι θέμα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας. Μάλιστα. Είναι χρηματοδότηση, κάθε χρηματοδότηση έρχεται στο κέντρο. Είναι βέβαια τα δύο μεγάλα θεραπευτήρια και είναι και στην Πόμπια. Πάλι η άλλη δομή η οποία προστατεύει από μωρά μέχρι 18 χρόνων, mm-hmm. με αμαία όμως αυτό. Mm-hmm. Αυτές οι τρεις δομές έχουν νοσήλια, κυρίως τα δύο θεραπευτήρια όπου είναι πολύ υπερηθαλπόμενοι. Και είναι ένας βασικός πόρος χρηματοδότησης. Βέβαια, όταν πληρώνει ο ΕΟΠΗ, είμαστε πολύ πίσω σε αυτές τις χρηματοδοτήσεις mm-hmm. και κάποιες χρηματοδοτήσεις που έρχονται από το Υπουργείο. Mm. Φτάνουν αυτά τα χρήματα. Το μόνο που κάνουμε είναι το να ζητούμε να μας καλύπτουν τις δαπάνες. Εμείς δηλαδή δεν ανακατευόμαστε. Mm. Παλιότερα που ήταν αυτόνομο το Ίδρυμα, mm-hmm. Είχε και αυτή τη διαχείριση, έπαιρνε τα χρήματα μοναχό του, τα mm-hmm. διαχειριζότανε. Τώρα η διαδικασία είναι κάπως διαφορετική. Βέβαια φτάνομαι κάποιες φορές όπου τα χρήματα είναι πάρα πολύ λίγα, υπάρχει στενότητα και βάζουμε πλέον προτεραιότητες. Πάντοτε βέβαια κοιτάζουμε να μην στερήσουμε από τα παιδιά βασικά πράγματα. Καλά, η τροφή είναι δεδομένο. Mm-hmm. Όπως και η φαρμακευτική. Δηλαδή φτάνουν, υπάρχουν ας πούμε αυτά τα βασικά είδη, γιατί ακόμα σε άλλα, να πω, ιδρύματα της χώρας ή δομές τέτοιες, τα οποία υπάρχει πρόβλημα σύντησης των παιδιών. Βέβαια. Εμείς εδώ θα ήταν αμαρτία να λέμε ότι έχουμε παράπονο, ειδικά στο θέμα του φαγητού, γιατί εκτός των άλλων έχουμε για τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, όπου μας φέρνουν πάρα πολλά πράγματα σε τρόφιμα. Mm-hmm. Όπως τώρα, ας πούμε, που κλείσανε τα mm-hmm. ξενοδοχεία, mm-hmm. Αδειάσαν τις αποθήκες τους. Mm-hmm. Φουλάραμε εμείς mm-hmm. από διάφορα είδη. Mm-hmm. Επίσης, μας φέρνουν ακόμα και είδη μαναβικής, ακόμα mm-hmm. και ψωμί και ό,τι mm-hmm. μπορείτε να φανταστείτε, mm-hmm. γλυκά. Mm-hmm. Σε αυτό τον τομέα δεν έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, λίγο στο ρουχισμό δυσκολευόμαστε κάποιες φορές, mm-hmm. Γιατί τα μεγάλα τα παιδιά, όπως ξέρουμε, μεγαλώνουν όλοι θέλουν να έχουν την ιδιαιτερότητα στο mm-hmm. τίσιμό τους. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να τους επιβάλλουμε σόνι και καλά να φοράνε αυτά που θέλουμε εμείς. Εκεί έχουμε κάποιες δυσκολίες, mm-hmm. αλλά εκτός από τις αγορές από ρούχα, από ρουχισμό που γίνονται και μέσω εδώ του προϋπολογισμού του Ιδρύματος, mm-hmm. Έχουμε και δωρεές. Είναι αρκετός κόσμος, αρκετοί άνθρωποι, οι οποίοι αφήνουν χρήματα σε μαγαζιά mm-hmm. και περνάμε εμείς και παίρνουμε ό,τι mm-hmm. χρειάζονται τα παιδιά. Δηλαδή πηγαίνουν τα παιδιά και διαλέγουν τα ρούχα που θέλουν, τα mm-hmm. παπούτσια που θέλουν. Μάλιστα. Έχουμε τις δωρεές αυτές, οι οποίες είναι σημαντικές. Μας στηρίζουν πάρα πολύ. Μάλιστα. Μπράβο. Ευτυχώς έχουμε μια κοινωνία εδώ του Λασιθίου, κύριε Ρόνη, που στηρίζει και βοηθάει και το, μας και λέτε, και την Παιδόπολη. Είναι μονάχα Νέα Πολύ Άγιος Νικόλαος, είναι και η Ιερά Πέτρα, είναι και Σιτία, mm-hmm. Μακρύ Γυαλός. Mm-hmm. Μα γι' αυτό είπα το Λασίθι, όλο το Λασίθι γενικά, στηρίζει όλο το Λασίθι. Παιδόπολη. Εγώ συμπλήρωσα. Πολύ όπως τώρα πρόσφατα, ας πούμε, μας φέρανε από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Τρίτου Δημοτικού. Μας mm-hmm. φέραν αρκετά πράγματα, τα φέραν mm-hmm. και στη γιορτή μας την Παρασκευή. Μάλιστα. Τέτοιες προσπάθειες γίνονται, τέτοιες προσφορές γίνονται mm-hmm. συνεχώς και από διάφορους. Mm-hmm. Όπως ο σύλλογος, το Συνδικάτο των Πρατηριούχων, mm-hmm. τα περίπτερα, των περιπτεριούχων, όχι των, συγγνώμη, στον Άγιο Νικόλαο, που mm-hmm. μας έφερε και εκτός από πάρα πολλά τρόφιμα, mm-hmm. Ήδη περιπτέρου βέβαια, έτσι, για το κολατσιό των παιδιών, mm-hmm. μας φέρανε και 6 τάμπλετς τώρα που τα κληρώσανε στη γιορτή. Και διάφορα, τα φέρνουν συνεχώς από διάφορα mm-hmm. μέρη.
Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, πώς, πέρα από τις προσφορές, κύριε Ρόνη, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι ακόμα για όλο αυτό, αλλά πείτε μου πώς μπορούμε τώρα εμείς απ' έξω κοινωνία να συμβάλλουμε, είτε η στη... Η σημαντικότερη προσφορά είναι το να βρεθεί ένα παιδί μέσα σε μια οικογένεια. Αυτό το καλύπτουμε με την λεγόμενη αναδοχή. Ναι. Είτε για φιλοξενία, είτε για υιοθεσία. Mm-hmm. Φιλοξενία μπορεί να είναι είτε Σαββατοκύριακα ή... Γιορτές. Και μόνιμη. Σαββατοκύριακα, γιορτές. Mm-hmm. Χριστούγεννα, Πάσχα, μόνιμη φιλοξενία για περισσότερο χρόνο. Mm-hmm. Και αυτή μπορεί να φτάσει μέχρι και την υιοθεσία. Αυτό δηλαδή, είναι το σημαντικότερο. Ναι, τα παιδιά έχουν ανάγκη αυτή τη στήριξη μέσα από μια οικογένεια και έχουν ανάγκη την πραγματική αγάπη χωρίς ανιδιοτέλεια, όχι τον ήχτο. Ο ήχτος είναι το πιο εύκολο πράγμα. Και το χειρότερο μπορεί να νιώσει για έναν άνθρωπο, δεν το συζητώ. Βέβαια, έτσι, και αυτό το ένιωθα πάρα πολύ όσο ήμουν στο θεραπευτήριο για τα αμαία και το παλεύαμε πάρα πολύ γιατί... όλα τα παιδιά, όλοι οι άνθρωποι που ανήκουν σε ευαίσθητες ομάδες δεν χρειάζονται ήκτο. Mm-hmm. Τον κακομύρι, τον κακό ρίζικο, αυτά που λέμε συνήθως έτσι. Ναι. Και στρίβουμε και τα μούτρα έτσι να δείξουμε πόσο πολύ στεναχωριόμαστε και είμαστε, πόσο πολύ πονάμε για αυτό και ευαίσθητοι, που βλέπουμε μπροστά μας. Ευαίσθητοι. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε αυτό το παιδί τι ανάγκη πραγματικά έχει, ότι χρειάζεται αγάπη. Την πραγματική αγάπη όμως, έτσι. Mm-hmm. Το να του δώσουμε. Αν θα πάρουμε, αυτό δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει. Έτσι ακριβώς. Θα μας έρθει αυτό αν πραγματικά δώσουμε αυτό που χρειάζεται. Mm-hmm. Θα μας έρθει πίσω. Θα το εισπράξουμε. Mm-hmm. Κάποια στιγμή, κάποτε, μπορεί και μετά θάνατον, δεν ξέρω. Mm-hmm. Έτσι, σημασία έχει, μα δεν είναι αυτό το να δώσουμε να κάνεις... αυτό που χρειάζεται ο άλλος. Έτσι. Λοιπόν, οπότε μπορούν οι οικογένειες να έρθουν σε επαφή εκεί, να ρωτήσουν για αυτό το πρόγραμμα αναδοχής, φιλοξενίας όπως αλλιώς μας το είπατε, και να... Καλά, είναι μια γραφειοκρατική κατάσταση. Εντάξει, στην αρχή χρειάζεται έλεγχος, γιατί... πρέπει να προσέχουμε. Ναι. Όταν ένα παιδί ήρθε εδώ μέσα να προστατευτεί, δεν θα το δώσουμε εύκολα στον οποιονδήποτε, αν δεν είμαστε σίγουροι ότι εκεί που θα πάει, και εκεί θα προστατευτεί. Έτσι. Πάρα να μην έχει τη μεταχείριση, μια στραβή μεταχείριση που θα του δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα. Σωστά. Για περισσότερα στοιχεία εκεί θα μπορούν να παίρνουν τηλέφωνο όποιος θέλει στο 28410-33101. Είναι το γραφείο της κοινωνικής υπηρεσίας, είναι οι κοινωνικές λειτουργοί, όπου μπορούν να πάρουν όποια πληροφορία θέλουν. 28410-33101. Ωραία. Για όποιος νιώθει ότι μπορεί να το κάνει, ας το κάνει έστω και για κάποιες μέρες ή ένα Σαββατοκύριακο για να βοηθήσει και στην αποϊδρυματοποίηση που λέγαμε προηγουμένως των παιδιών. Εδώ έχουμε και εθελοντές όπου έρχονται, παίρνουν τα παιδιά, τα βγάζουν βόλτα το απόγευμα. Έτσι. Βέβαια πάντοτε θα τους ελέγξουμε. Ναι. Περνάνε τη διαδικασία. Να τα πάνε μια βόλτα, να τα πάνε για ένα καφέ, να τα, για ένα γλυκό έξω. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει και αυτό το πιο απλό που λέτε. Αυτό, ναι, είναι το να έρθει να πάρεις ένα παιδί, να το κάνεις μια βόλτα, να πιεις ένα καφέ μαζί του, μια πορτοκαλάδα. Για παράδειγμα, να βγάζουμε τα παιδιά εμείς οι ίδιοι να τα πηγαίνουμε βόλτα. Βεβαίως θα τα πηγαίνουμε, αλλά δεν έχουμε και το προσωπικό να το κάνει αυτό. Ναι. Αυτό είναι το πιο απλό, καταλαβαίνω. Ούτε τα παιδιά τα μικρά μπορούμε να τα αφήνουμε να γυρίζουν έξω μόνα τους. Εννοείται. Μα λέω, είναι το πιο απλό πράγμα. Το πιο απλό μπορεί να κάνει κάποιος το να... Βέβαια, το βάρος πέφτει πιο πολύ εδώ στην τοπική κοινωνία, στην κοντινή Νέα Πολύ Άγιο Νικόλαο, που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό, γιατί χρειάζεται να είναι συνεχές, δηλαδή δεν είναι να το πάρεις μία φορά στις τόσες το παιδί, το έχει ανάγκη λίγο περισσότερο. Ναι, και προσπαθούμε πάντα
να υπάρχει και μία σταθερότητα. Δηλαδή, εάν κάποιος βγάζει ένα παιδί έξω, να βγάζει το ίδιο παιδί, όχι να παίρνει κάθε φορά και άλλο. Ναι, σωστά. Για να υπάρχει αυτό το δέσιμο. Βέβαια. Και η σχέση, να αναπτυχθεί να μία σχέση. Επαφή μεταξύ του παιδιού και του ανθρώπου που το βγάζει έξω, να μην είναι ένας ξένος. Ναι. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα τα προγράμματα αυτά για όσους, για οικογένειες τέλος πάντων που μπορεί να ενδιαφερθούν να λειτουργήσουν κάπως έτσι και να στηρίξουν ένα μικρό παιδί. Έτσι είναι. Δεν ξέρω αν στα πλαίσια αυτά μπορούμε και κάτι άλλο να κάνουμε. Είπατε ότι έχετε βοήθεια, κυρία Ρόνη, από διάφορες έτσι, από συλλόγους κτλ. Σας σκέφτονται. Βέβαια, εμείς θέλουμε να μην σας σκέφτω, να μην υπάρχει αυτό μόνο Χριστούγεννα, Πάσχα και τις γιορτές που υπάρχει. Έτσι. Μας σκέφτονται περισσότερο. Έτσι, ωραία. Αυτό είναι όλο το χρόνο η επαφή με αυτούς τους ανθρώπους ή εποχιακά, ανάλογα με το πότε μπορούν να το κάνουν. Ωραία. Βέβαια, έχει και περιπτώσεις όπου έχουμε περισσότερη δραστηριότητα σε αυτόν τον τομέα, περισσότερη ανταπόκριση στις γιορτές. Ναι. Ίσως επειδή και ο χρόνος να είναι περισσότερος. Τότε πάει το καμπανάκι για τον άλλο. Για πολλούς και διάφορους λόγους, εμείς λέμε το χρόνο. Τώρα μην βάλουμε τίποτα άλλο ενοχές και αυτά. Έτσι. Λοιπόν, ωραία, δεν ξέρω αν θέλω να έχουμε περισσότερη επαφή, όχι μόνο τώρα που έρχονται Χριστούγεννα, αλλά και σε άλλες στιγμές, κύριε Αρώνη, να μαθαίνουμε τα νέα σας. Και δεν ξέρω, και άλλες δράσεις μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω, να σας αφήσω έτσι να κλείσετε εσείς όπως νομίζετε αυτή εδώ την επαφή μας, την πρώτη. Θέλετε μήνυμα δηλαδή στο τέλος. Δεν ξέρω, εσείς... Με ευνηδιάζετε. Δεν ήταν, να πω ότι είναι αυθόρμητη η συνέντευξη, δεν έχουμε κουβεντιάσει καθόλου πριν τι θα πούμε, πώς θα το πούμε, δεν είναι στημένη, είναι από καρδιάς. Αυτή η συζήτηση, έτσι για να μάθουμε τι γίνεται εκεί, στην Παιδόπολη και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, όχι μόνο τώρα τα Χριστούγεννα. Εγώ αυτό που θα έλεγα όλοι μας να ρίχνουμε το βλέμμα μας, να ρίχνουμε το βλέμμα μας γύρω σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Είτε είναι μέσα σε ιδρύματα, είτε είναι έξω από τα ιδρύματα και να δίνουμε πραγματικά ό,τι έχει ανάγκη ο διπλανός μας, εάν έχει πρόβλημα. Γιατί οι μέρες που ζούμε είναι δύσκολες και έχει ανθρώπους που πραγματικά έχουν μεγάλο πρόβλημα, αλλά λόγω προσωπικότητας δεν θέλουν να το δείξουν. Έτσι. Αυτό το ξέρουμε. Έχει ανθρώπους που πεινάνε και θα πάνε νύχτα να χτυπήσουν να ζητήσουν βοήθεια, γιατί δεν θέλουν να τους δούνε. Και πρέπει να το σεβαστούμε αυτό. Να έχουμε λίγο έτσι μία διάκριση και το μάτι μας να βλέπει πού και πού υπάρχει ανάγκη. Και βεβαίως σε εμάς όπου είναι αυτό ορατό, όλες τις μέρες του χρόνου, όλες τις μέρες του χρόνου, θέλουμε ανθρώπους κοντά μας να δίνουν στα παιδιά μας την αγάπη τους. Έτσι. Και να έρχονται και διάφοροι να κάνουμε εκδηλώσεις, να έρχονται μέσα, μπορούν και ακόμα και από σχολεία, να έρχονται τα σχολεία και από την Ιεράπετρα να το κανονίζουμε, σε ώρες που δεν έχουν τα παιδιά μας βέβαια μάθημα, να κάνουν δραστηριότητες μέσα μαζί με τα παιδιά, να... Δηλαδή μπορεί ας πούμε να δεχτείτε και ένα σχολείο σε στήλ εκδρομής ας πούμε να έρθει εκεί. Βεβαίως, αλλά όχι το πρωί που λείπουν τα παιδιά. Ναι. Να είναι σε ώρες απογευματινές ή το Σαββατοκύριακο που είναι ελεύθερα τα παιδιά, να το έχουμε κανονίσει, να συχνοτιστούν, να δούνε μαζί μία ταινία εδώ, να βάλουμε κάτι, να δούνε μία ταινία, να συζητήσουν, να παίξουν, να κάνουν διάφορα. Και θέλουμε όλες τις μέρες του χρόνου την αγάπη του κόσμου, όλοι μας, και εμείς μαζί, και οι εργαζόμενοι, αλλά και όλος ο κόσμος, να είμαστε κοντά στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Κύριε Ρόνη, να είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα σε όλα τα παιδιά. Και καλή χρονιά. Και ας ελπίσουμε ότι εγκαινιάζουμε μια καινούρια, έτσι, πώς να το πω, μια επαφή πιο συχνή, γιατί τις μέρες που ζούμε, τα παιδιά, δυστυχώς, οι ευπαθείς ομάδες και τα ζώα,
οι αδύναμοι δηλαδή, έτσι, δυστυχώς έχουν, πώς να το πω τώρα, είναι οι πιο αδύναμοι και έχουν και το μεγαλύτερο, αν δείτε πόσες ειδήσεις βγαίνουν κάθε μέρα με κακοποιημένα παιδιά, με κακοποιημένα ζώα, έτσι, δυστυχώς ξεσπάμε πάνω στους, είναι πιο εύκολος. Ναι, δείχνουμε τον εαυτό μας. Δείχνουμε στον αδύναμο, σε αυτόν που δεν μπορεί να αντιδράσει, δείχνουμε τον εαυτό μας, είτε άνθρωπος είναι είτε ζώο, όπως λέτε. Βέβαια. Να είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα και με το καλό η καινούργια χρονιά Αμήν. Και θα τα ξαναπούμε σίγουρα για όλο τον κόσμο. Για όλο από τον κόσμο. Του χρόνου. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Σας. Καλημέρα. Λοιπόν, πολύ το χάρηκα αυτό που πήγαμε στην Παιδόπολη, έστω και νοερά. Μιλήσαμε με τον κύριο Αρώνη, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος εκεί, για τα παιδιά που φιλοξενούνται, τις ανάγκες τους, την ψυχοσύνθεσή τους και το πρόγραμμα αναδοχής, υιοθεσίας. Να ακούσαμε πώς, ότι μπορείς να, αν έχεις χρόνο και μπορείς να διαθέσεις εκεί, μπορείς ακόμα και να... ένα Σαββατοκύριακο, ας πούμε, ή Σάββατο Κυριακή, να πηγαίνεις, να παίρνεις ένα παιδί, να το κάνεις μια βόλτα, να δεθείς μαζί του, να κουβεντιάζεις. Υπάρχουν πολλές δράσεις που μπορείτε να επιλέξετε κάποια από αυτές και να είστε μαζί με τα παιδιά αυτά ή κάποια από τα παιδιά αυτά. Πάμε ένα διάλειμμα τώρα. Είμαστε 11 παρά 20, 11 παρά 20, 11 παρά 20, 11 παρά 20.